που γνωρίζουμε σήμερα, η Εκκλησία σαν τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή της περίοδου μετά το Πάσχα, τιμά όλους τους Αγίους των Αγίων Πάντων, όπως είναι, χαρακτηρίζεται η Κυριακή αυτή. Βεβαίως θα ήταν μια πληροφορία να πω ότι στην αρχή της εισαγωγής της ερωτής αυτής στην Εκκλησία ήταν αφιερωμένη στους μάρτυρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το τροπάριο το σημερινό, το απολυτήριο της ερωτής λέγει «Τον ενώνω το κόσμο μαρτύρων σου, ως φορθήραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν μου άσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκκρεμούς σου κατάπευσον». Όμως, μέσα στην λειτουργική πράξη, τη συνείδηση και την ευσέβεια του Χριστονίμου λαού, δεν μπήκανε μόνο οι μάρτυρες μέσα στην τιμή του εορτολογίου της Εκκλησίας, αλλά όπως είναι φυσικό, τιμήθηκε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, τιμήθηκαν οι Απόστολοι και συνεχίζουμε να τιμούμε και την Υπεραγία Θεοτόκου, τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ιεράρχες, τους σωσίους, γιατί μετά την πάυση των διωγμών, αυτοί που διαδέχθηκαν το μαρτύριο, αυτοί που διαδέχθηκαν τους μάρτυρες, ήσαν οι ασκητές της Ερήμου, οι οποίοι ήσαν τρόπον τεινά, υπέφεραν το συνεχές μαρτύριο με την άσκηση που ασκούσαν στην έρημο όπου κατέφευγαν. Και βεβαίως όλη εκείνη η χωρία των Αγίων που από τον πρώτο, τον πρωτομάρτυρα, τον Ιησού Χριστό, μέχρι και τον τελευταίο Άγιο της Εκκλησίας μας. Είναι η σημερινή εορτή, συγκεντρώνει όλο αυτό τον έφος των Αγίων και Μαρτύρων, όπως το ονόμασε ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή Αποστολική Περικοπή, για τον έφος όλων εκείνων των Αγίων της Εκκλησίας. Βεβαίως δεν θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να πάρουμε απόσταση από τους Αγίους της Εκκλησίας και να θεωρήσουμε ότι εμείς είμαστε έξω από την Εκκλησία, γιατί αυτό αποτελεί λάθος αντίληψη περί του τι είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία, αν θέλετε να το δούμε, κοιτάξετε στον Παντοκράτορα επάνω και όλους τους Αγίους όσους μπορούσε βέβαια να ζωγραφίσουμε μέσα στο ναό, μαζί με εμάς που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για την Ευχαριστιακή Σύναξη, αυτό αποτελεί το σύνολο της Εκκλησίας, η οποία τελεί την ευχαριστία για να μεταλάβουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και να φανερώσουμε ότι και εμείς αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας. Άρα δεν είμαστε ξένοι ούτε από την Εκκλησία, ούτε και από την Αγιότητα την οποία προσφέρει η Εκκλησία, ο Σάκης, ο καθένας ανταποκρίνεται σε αυτό που η Εκκλησία ή καλύτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού απαιτεί από τον καθένα μας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το τελευταίο βιβλίο που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρει μία εικόνα ενός οικοδομήματος που είναι η ίδια η Εκκλησία και στα θεμέλια της Εκκλησίας αυτής, της Ουράνιας Εκκλησίας, υπάρχουν 12 πολύτιμοι λίθοι πάνω στους οποίους είναι χαραγμένα
τα ονόματα των 12 Αποστόλων, οι οποίοι αποτελούν όντως τον θεμέλιο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και σε λίγο, όταν θα αναγνώσουμε το σύμβολο της πίστεως, θα πούμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι Αποστολική γιατί πάνω στην πίστη, πάνω στο Ευαγγέλιο που δίδαξαν οι Απόστολοι, αφού έλαβαν την Αποστολή αυτή από τον Ιησού Χριστό, θεμελίωσαν την Εκκλησία ανά την Οικουμένη. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο γραμμένο ακριβώς στην ίδια περίοδο που είχε γραφεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη και ονομάζεται «Ποιμήν του Ερμά». Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχει η όραση. Ο Ερμάς, ένας κληρικός της εποχής εκείνης, είδε μέσα στο όραμα την Εκκλησία οικοδομημένη σαν ένα μεγάλο πύργο. Και σε αυτό το μεγάλο πύργο υπήρχαν πέτρες άλλοτε λαξευμένες και άλλοτε αλλάξευτες. Και όταν ρώτησε ο Ερμάς τον Κυμένα, ο οποίος ήταν η ουράνια οπτασία, τι συμβολίζει αυτός ο πύργος, τι συμβολίζουν οι πέτρες που είναι λαξευμένες και τι σημαίνει οι αλλάξευτες πέτρες ή ακόμα πέτρες που ρίχνονται στη θάλασσα ή μακριά από τον πύργο, εξήγησε ο Ποιμένας ότι οι λαξευμένες πέτρες είτε είναι οι μάρτυρες, οι Άγιοι ή εκείνοι οι οποίοι με τη ζωή τους κατόρθωσαν να γίνουν πέτρα που να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε ένα κτίσμα όπως ήταν η Εκκλησία, ο πύργος εκείνος. Βεβαίως αυτό, όπως γνωρίζουμε, αναφέρεται στον τότε τρόπο που κτίζονταν τα κτίρια, που λάξευαν τις πέτρες, τις έκαναν τετράγωνες ορθογώνιες για να μπορούν να τοποθετούνται με αρμονικό τρόπο για να γίνει ένα κτίριο. Αν όμως μία αλλάξευτη πέτρα ήταν κοντά ρημένη, υπήρχαν οι εργάτες οι οποίοι τη λάξευαν για να μπορέσει να τοποθετηθεί μέσα στο κτίσμα εκείνο του πύργου της Εκκλησίας. Υπήρχαν όμως και πέτρες που δεν επιδέχονταν το λάξευμα, γιατί σημαίνει ότι εκπροσωπούσαν εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν μετενόησαν είτε δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν πάνω στον πύργο της Εκκλησίας, δηλαδή να γίνουν μέλος της Εκκλησίας. Αυτό είναι που φανερώνει ότι ο καθένας μας μπορούμε να γίνουμε και εμείς ένα κομμάτι της Εκκλησίας, να μην απορριφθούμε ούτε στο νερό ούτε μακριά από την Εκκλησία, αλλά να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι δεν γνωρίζετε ότι εμείς όλοι μας αποτελούμε ναό του Αγίου Πνεύματος, γιατί από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και δεχθήκαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το χρίσμα, σημαίνει ότι όλοι αποτελούμε το ένα σώμα της Εκκλησίας μαζί με τους Αγίους, μαζί με όλους εκείνους οι οποίοι από την αρχή μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου αγωνίστηκαν και θα συνεχίζουν να αγωνίζονται, ούτως ώστε να καταστούμε μέλη όχι μόνο της επίγειας Εκκλησίας, της στρατευόμενης όπως ονομάζεται, αλλά και της θριαμβεύουσας στον ουρανό Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Εύχομαι λοιπόν αυτή η χάρη των Αγίων Πάντων που γιορτάζουμε σήμερα να είναι συνοδοί μας
στην πορεία της ζωής μας, ούτω ώστε να αντιμετωπίζουμε τις οποιασδήποτε δυσκολίες, αλλά και να ενισχυόμεθα στον πνευματικό μας αγώνα για να αξιωθούμε να γίνουμε και εμείς ένα κομμάτι αυτού του κτίσματος της Εκκλησίας του Χριστού. Αμήν.